Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από καιρό θα μιλήσουμε με τον ειδικό σε θέματα φορολογικά, τον έγκριτο φοροτεχνικό, τον Ηλία Χατζηγεωργίου. Τον παρακολουθούμε και στις εκπομπές, στην ΕΡΤ, στην ιδιωτική τηλεόραση. Το σχόλιο του χρήσιμο σε μια κουβέντα δυσάρεστη. Καλό απόγευμα, Ηλία, μου επιτρέψει τον Ηλικό. Καλό απόγευμα, βέβαια. Λοιπόν, διότι τώρα μιλάμε εδώ τώρα για το χρέος, μιλάμε για τα αντίμετρα, τα ανταποδοτικά μέτρα, δεν ξέρω, αλλά από την άλλη διαβάζω. Αυτή είναι η υψηλή οικονομία. Γιατί τον κόσμο τον ενδιαφέρει τσέπη του και στο σπίτι του. Γίνεται. Τώρα αυτά θα... Έβλεπα σήμερα μία φωτογραφία ενός συμπολίτη μας από την Κύπρο. Ήρθε η ΔΕΗ, λέει, καθημερινή χρήση πλυντηρίου και θερμοσύφωνα 44 ευρώ. Και στην Ελλάδα πληρώνουμε το λιγότερο. Εγώ σε διαμέρισμα που είμαι μόνος, εργένης τώρα 50 τετραγωνικών και να σου έρχεται 150 ευρώ τετραμηνία. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, βέβαια. Λοιπόν, Ηλία, θέλω λίγο, επειδή μας ακούνε και πάρα πολύ ελεύθεροι επαγγελματίες στην εκπομπή, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η άποψή σου και η γνώμη σου. Φέτος θα μας έρθει πιο αλμύρος ο λογαριασμός στην εφορία με αυτά τα μέτρα τα οποία μπαίνουν στην καθημερινότητά μας? Είναι το πιο απλό ερώτημα που μπορώ να θέσω αρχικά. Πρακτικά, για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις του 2016, αυτοί που βλέπουν διαφορές σε σχέση με πέρσι είναι οι ιδιοκτήτες οικιών ακινήτων που ενοικιάζονται λόγω της αλλαγής της κλίμακας από το 11% στο 15% και την προσαρμογή της τρίτης κλίμακας στο 45%. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πολλοί μισθωτοί και συνταξιούχοι παρατηρούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις ότι βγαίνουν χρεωστικές, ενώ μέχρι πέρσι είχαν συνηθίσει να είναι μηδενικές ή ακόμα και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις να είναι πιστωτικές. Φέτος, λόγω της αλλαγής του έμεσου φορολογίτου που έγινε το 2016 στα μέσα περίπου της χρονιάς, επειδή η παρακράτηση του φόρου που τους έγινε στη σύνταξη στο μισθό αρχικά ήταν με το παλιό φορολόγητο και μετά έγινε αναπροσαρμογή του φορολογίτου, μοιραία, επειδή δεν έγινε αναδρομική παρακράτηση του φόρου, μοιραία στις φετινές φορολογικές δηλώσεις συνηθίζουν να βλέπουν αυτά τα χρεωστικά των 80-120 ευρώ. Αυτά είναι μέχρι στιγμής που τα επιβαρυτικά σε σχέση με τις φετινές δηλώσεις σε σχέση με πέρσι. Οι επαγγελματίες έχουν την κλασική κλίμακα. Όσοι έχουν κέρδη μέχρι 20.000 ευρώ έχουν μια ελάφρυνση σε σχέση με πέρσι, που ήταν 26 το πρώτο κλιμάκιο, ενώ είναι 22 φέτος. Βέβαια, όσοι ξεπερνούν τα κέρδη στα 20.000 έχουν επιβάρυνση. Βέβαια, όσοι κερδίζουν έρχονται να το χάνουν με τις ασφαλιστικές φορές που πληρώνουν, που είναι επί των κερδών, που αθρηστικά έχει βγει και απόφαση ότι του χρόνου δεν θα αφαιρούνται για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του χρόνου. Αυτό για φέτος. Μάλιστα. Στο πόλεμος. Έναν αστερίσκο. Αυτό με τις ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι σχετικά πιο δίκαιο το μέτρο να πληρώνεις ανάλογα με τα έσοδα τα οποία έχεις? Σαφέστατα ενδεχομένως να είναι πιο δίκαιο σε σχέση με τις συλλογικές του παρελθόντος, όμως από την άλλη το επιχείρημα που βάζουν οι επαγγελματίες έχει να κάνει με το ότι όταν έχεις μια κλίμακα που σε φτάνει μέχρι το 45%, μια σφορά αλληλεγγύης που είναι μέχρι το 10%, ναι, το ασφαλιστικό που είναι 27% και σε όλα αυτά, αν προσθέσεις την προκαταβολή, σου δημιουργεί ένα νούμερο που φτάνει και στο 82%. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να μπαίνεις στη διαδικασία, να ανοίγεις μια επιχείρηση, να απασχολείς κόσμο, να μειώνεις την ανεργία, να βοηθάς την οικονομία της χώρας σου και από την άλλη να σε αντιμετωπίζουμε αυτόν τον τρόπο, δεδομένου ότι και η καλύτερη οικονομία του κόσμου να ήμασταν, όταν από τα 10 που βγάζει ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να καλύψει τα 8,5 και μάλιστα γι' αυτό το 1,5 που κερδίζει να έχει το ρίσκο αν θα το εισπράξει ή όχι. Γιατί αν δεν θα το εισπράξει θα πρέπει να το καλύψει και αυτό την τσέπη του για όλα τα χαράτσια που αφορούν τον επαγγελματία. Και δεδομένου ότι δυστυχώς δεν βλέπεται αποδοτικότητα όταν μιλάμε για ασφαλιστικές φορές ύψους 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε τι γίνεται στα νοσοκομεία, ταυτόχρονα βλέπουμε τι γίνεται με τις συντάξεις και ότι ουσιαστικά οι συντάξεις που θα λάβουμε θα είναι, αν θα είναι και όσες θα είναι, καταλαβαίνουμε που είναι η αδικία του πράγματος, που δεν έχει να κάνει αναλογικά με το τι καταθέτει ο καθένας στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά είναι η γενικότερη αδικία που έχουμε οι συμπολίτες όλοι. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα που είπες στο νέο... στο νέο σχέδιο, στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, δεν ξέρω να τα λέω και εγώ τώρα σωστά. Αυτό λες για το 16, δηλαδή αυτό που... Πολυνομοσχέδιο. Πολυνομοσχέδιο, ναι. Πες το λίγο. Είναι της μοδός η έκφραση αυτή το... Πολυνομοσχέδιο, μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα, γιατί και εμείς θα μαθαίνουμε από εσάς, αυτά που ακούνε οι φίλοι, γιατί με ρωτάει τον εδώ ο Γιώργος, αυτά τα οποία λέμε είναι για το έτος το φορολογικό του 16, που θα δούμε αυτές τις διαφορές. Τώρα,
αυτά που έρχονται στο πολυνομοσχέδιο, πότε τα βιώνουμε? Στο πολυνομοσχέδιο αρχικά ξεκινάμε και τα βιώνουμε φέτος με την κατάργηση της έκπτωσης φόρου για τις ιατρικές δαπάνες, που ήταν το 10% του ποσού. Έφυγε αυτό, τελείωσε. Μας τελείωσε από πρόσφυγη του 2017, άρα οι γιατροί δεν είναι πια φοροαπαλλαγή. Mm-hmm. Ουσιαστικά ήταν και η τελευταία φοροαπαλλαγή που υπήρχε, καταργείται και αυτή, άρα ουσιαστικά τελειώσαν οι φοροαπαλλαγές για το σύνολο των φορολογουμένων. Μετά από 1η-1η-18, επειδή θα γίνει και η κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου, θα δουν όλοι μια μικρή επιβάρυνση στους μισθούς και στις συντάξεις που έχουν παρακράτηση φόρου, γιατί καταργείται αυτή η έκπτωση 1,5%, και η κορύφωση της επιβάρυνσης θα γίνει από 1η-1η-2019 και μετά, που εκεί ουσιαστικά το έμεσο αφορολόγητο από τις 8.600 ευρώ που είναι για κάποιον που δεν έχει τέκνα θα φτάσει στα 5.600 ευρώ για κάποιον ο οποίος δεν έχει τέκνα. Πρακτικά δηλαδή μιλάμε για 400 ευρώ μισθό το μήνα και 470 σύνταξη το μήνα. Από εκεί και πάνω, όποιος έχει παραπάνω από αυτά τα εισοδήματα θα έχει επιβάρυνση, η οποία επιβάρυνση μπορεί να φτάνει και τα 650 ευρώ ετησίως, δηλαδή περίπου 60 με 70 ευρώ το μήνα. Αν συνδυαστούν και με τις επιβαρύνσεις που θα υπάρξουν από τις συντάξεις, που δεν το αναλύω γιατί μην μπαίνω σε κοιτάπια άλλων νομικών, αλλά ακούμε ότι θα υπάρξει μείωση λόγω της προσωπικής διαφοράς κτλ. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει μείωση στα εισοδήματα, καταλαβαίνουμε τι κακό θα κάνει στην καταναλωτική δύναμη των πολιτών και τι κακό θα κάνει στην οικονομία. Και βλέπουμε συνεχώς τα τελευταία 5-6 χρόνια που είμαστε σε αυτό το φαύλο κύκλο που λαμβάνουμε μέτρα, δεν βγαίνουν τα νούμερα, ναι, μας πιέζουν και παραπάνω μέτρα. Τα γνωρίζεις πολύ καλύτερα και από μένα. Έχω την εντύπωση ότι για τον φορολόγητο κάνουμε λόγο, δεν είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με ρωτάει ο Σταύρος. Όχι, επαγγελματίες δεν υπάρχει φορολόγητο εδώ και καιρό. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Mm-hmm. Θέλω λίγο, επειδή ακούμε και πολλά για το χτίσιμο του φορολόγητου το 2017. Mm-hmm. Τελικά, ποιοι μαζεύουν αποδείξεις? Ο ελεύθερος επαγγελματίας μαζεύει, δεν έχει φορολόγητο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν μαζεύει, μόνο προσέχει τις δαπάνες που μπορεί να εκπίπτουν από τα έσοδά του για να μειώνει το φόρο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας αφορά πρακτικά όσους έχουν μισθό ή σύνταξη ή όσους έχουν εισοδήματα που χαρακτηρίζονται μισθός ή σύνταξη. Αμοιβή διαχειριστών, παραδείγματος χάρη κτλ. Πρακτικά αφορά όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Θα πρέπει να ξοδεύουν με τη χρήση πλαστικού χρήματος. Πλαστικό χρήμα εννοούμε όχι απαραίτητα τις πιστωτικές, τις χρεωστικές, αλλά μπορεί να θεωρηθεί και η μεταφορά μέσω e-banking, μπορεί να θεωρηθεί και η μεταφορά με εντολή στην τράπεζα, άρα ουσιαστικά τραπεζικές πληρωμές, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για το χτίσιμο το φορολογήτου, ανάλογα με το εισόδημα που έχουν, θα πρέπει να μαζεύουν κάποιες αποδείξεις. Όσοι έχουν εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, το 10% του φορολογητέου εισοδήματος. Όσοι έχουν εισοδήματα από 10.000 μέχρι 30.000 ευρώ, για το κλιμάκι αυτού του εισοδήματος θα πρέπει να συλλέγουν το 15% του εισοδήματος, και όσοι έχουν εισοδήματα από 30.000 ευρώ και απάνω θα πρέπει να μαζεύουν το 20% του εισοδήματος και μέχρι το ανώτατο όριο των 30.000 ευρώ αποδείξεων. Πρακτικά αυτό που λέω εγώ, το σούπερ μάρκετ άμα πληρώνεις με την κάρτα, επειδή βλέπουμε ότι το σούπερ μάρκετ είναι μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού, ουσιαστικά καλύπτει στο αφορολόγητο. Περίπου. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα θέλει λίγο προσοχή. Έχω και πάρα πολλά ερωτήματα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με μπλοκάκι, εντάξει, κλαίμε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οδηγεί, μου λέει εδώ πέρα τώρα η Μαρία, οδηγεί το κράτος στη χρήση πλαστικού χρήματος προφανώς για να ελέγχει την φοροδιαφυγή. Κάποιος που κάνει μια υπηρεσία και παίρνει μαύρα. Μαύρα. Mm-hmm. Ναι. Πώς μπορεί να τον ελέγξει και να τον πιάσει μελλοντικά δυνητικά, μου λέει? Δηλαδή, το θέμα δεν είναι πώς μπορεί να τον ελέγξει. Ενδεχομένως θα μπορεί να τον ελέγξει με το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, και άμα υπάρχει κίνηση και δεν υπάρχει το ανάλογο παραστατικό, μπορεί να τον βρει. Το θέμα είναι το τι κίνητρα δημιουργεί για να μην υπάρχει αυτή η διαδικασία. Όταν από τη μία λες έναν επαγγελματία ότι πρέπει να πληρώνει το 80%, από την άλλη λες έναν συμπολίτη, δεν του δίνεις κανένα απόλυτο κίνητρο. Ελάχιστα τα κίνητρα που λένε με το πλαστικό χρήμα και τιμωρητικού χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα δεν του δίνεις κανένα απόλυτο κίνητρο να ζητάει την απόδειξη και θα πρέπει να επιβαρυνθεί το 24% του ΦΠΑ, γιατί το ΦΠΑ το πληρώνει ο καταναλωτής και το αποδίδει ο επαγγελματίας. Αν τα συνδυάσουμε λοιπόν όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι
οθείς τους πολίτες αυτού του κράτους σε τέτοιες λογικές. Ναι. Όταν ο ένας δεν έχει να καταναλώσει και ο άλλος του ζητάς υπέρογκα από σά, καταλαβαίνουμε πού μας οδηγεί αυτό. Και το, μπορούμε να το συνδυάσουμε άνετα με ότι στη χώρα μας ποτέ δεν έχει υπάρξει σωστή φορολογική συνείδηση, που ξεκινάει από την παιδεία και καταλήγει στο μεγαλύτερο σε ηλικία άνθρωπο ενός κράτους. Και δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια ο πρώτος ο οποίος δεν διδάσκει φορολογική συνείδηση είναι το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών, με τις λογικές και τις πρακτικές που εφαρμόζει και την νομοθεσία και την ομολογία. Και νομίζω είναι αυτό που αντιμετωπίζει εκ προημίου τον ελεύθερο επαγγελματία ως ότι κλέβει και του φέρεται σκληρά, νομίζω. Δηλαδή είναι αυτό που είπες. Δεν επιβραβεύονται ποτέ οι επαγγελματίες οι οποίοι δηλώνουν υπέρογκα ποσά. Οι ειλικρινείς επαγγελματίες, είχαμε δει στο παρελθόν τι είχε γίνει με τις λογικές των περαιώσεων. Γενικότερα δεν επιβραβεύεται ο ειλικρινής φορολογούμενος σε αυτό το κράτος, είτε λέγεται επαγγελματίας, είτε λέγεται μισθωτός, είτε λέγεται συνταξιούχος, είτε λέγεται όπως λέγεται. Και δεν οδηγεί πουθενά, δυστυχώς. Και αυτό μεταφέρεται και στους υποψήφους επενδυτές, εάν υπάρξουν και εφόσον υπάρξουν. Θέλω λίγο τώρα και ένα σχόλιο για τον ΕΝΦΙΑ. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, υπάρχει κάποια ελάφρυνση σε κατηγορία συμπολιτών μας όσον αφορά τον. Ναι, και αυτό είναι μέσα στα αντίμετρα, αφού δηλαδή επιτευχθούν οι στόχοι του 2019, το 3,5% του πρωτογενές πλεονάσματος, θα υπάρξει μια φοροελάφρυνση, η οποία είναι μέχρι το ύψος των 70 ευρώ, και αυτό είναι όλο. Από εκεί και πέρα υπάρχει εξέταση. Καταρχήν για το 2018 θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ΕΝΦΙΑ θα είναι ο ίδιος, πρακτικά, το λέει και ο προϋπολογισμός άλλωστε. Υπάρχουν σχέσεις του Υπουργείου Οικονομικών να επανεξετάσει τον τρόπο έκδοσης και υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, πηγαίνει όχι με βάση τα τετραγωνικά και να πηγαίνει με βάση την αντικειμενική αξία, η οποία θα προσαρμοστεί στις εμπορικές αξίες. Αυτό που σκέφτομαι είναι όμως ότι ο προϋπολογισμός συνεχώς λέει τα ίδια ποσά για τον ΕΝΦΙΑ. Άρα, είτε βγαίνει λόγω των τετραγωνικών, είτε βγαίνει λόγω της ακίνητης περιουσίας, σε κάθε περίπτωση όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ένα κίνδυνο στην κατοχή τους θα κληθούν να πληρώσουν κάποιο φόρο. Άρα, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός λέει τα ίδια, μπορεί κάποιος να κερδίσει κάτι ελάχιστο, κάποιος θα χάσει κάτι πολύ περισσότερο. Από την άλλη όμως, ο ΕΝΦΙΑ, η πρακτική του είναι φόρος επί του κεφαλαίου, επί της περιουσίας, επί της ακίνητης περιουσίας, χωρίς να εξετάζει το γεγονός αν το ακίνητο αυτό μπορεί να γίνει, να το εκμεταλλευτεί ο φορολογούμενος, αν νοικιάζεται ή όχι, αν φέρνει εισοδήματα, και βλέπουμε την πράξη πώς έχει πλήξει όλους τους συμπολίτες και ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες ακινήτων που τυχαίνει να κληρονομούν ένα ακίνητο. Ναι. Και επίσης που φορολογούνται και μερικές φορές όταν δεν εισπράττεις. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι. Σαφέστατα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ενοικιαστή και ακόμα πιο δύσκολο να βρεις ενοικιαστή ο οποίος μπορεί να πληρώνει το τίμημα. Λογικό δεν είναι. Αναλύσαμε πριν πώς μειώνει η καταναλωτική δύναμη των συμπολιτών μας. Δεν θέλει κάποιος να είναι οφειλέτης. Λίγοι είναι αυτοί που θέλουν και το επιλέγουν. Οι περισσότεροι αναγκάζονται και τους οδηγεί η όλη η ιστορία. Αναρωτιέμαι, Ηλία, κλείνοντας σιγά σιγά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα και όλα αυτά τα μέτρα έχουν υφεσιακό πρόσημο. Υπάρχει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι από αυτά που λέει το μνημόνιο εφαρμόζει μόνο τα φοροεισπρακτικά μέτρα και όχι τα αναπτυξιακά. Έχει βάση αυτή η κριτική, δεν έχει? Σαφέστατα και έχει βάση. Να βλέπουμε ότι προβλέπονται φοροεισπρακτικοί νόμοι. Πουθενά δεν υπάρχουν αναπτυξιακά μέτρα, ή αν υπάρχουν αναπτυξιακά μέτρα είναι ελάχιστα, και θεωρώ ότι οι θεσμοί λένε πρέπει να πιάσεις κάποιους στόχους. Το τι θα κάνεις για να πιάσεις αυτούς τους στόχους είναι δικό σου θέμα. Ναι. Όταν υπάρχουν προτάσεις λοιπόν ανάπτυξης διαφόρων μορφών και δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι δεν ξέρω. Καταρχήν, όταν ο προϋπολογισμός σου λέει ότι θα μειωθούν τα εισοδήματα, είτε έμεσα λόγω των συντάξεων, είτε άμεσα λόγω των φόρων, και από την άλλη προβλέπει
αύξηση των φόρων λόγω αύξησης της κατανάλωσης. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος με τα πτυχιακά για να καταλάβεις ότι δεν βγαίνει. Ναι, όταν λέω στο σπίτι ότι αντί για 1000 θα εισπράξεις 800 και προσδοκώ να χαλάσεις 900 για να βγει η διαδικασία, δεν γίνεται. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Αυτό είναι που ρωτάνε εδώ τώρα και οι ακροατές μας, πώς με μειωμένη για παράδειγμα κατανάλωση, όταν περικόπτεις τα εισοδήματα, περιμένεις να έρθει η ανάπτυξη. Και δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί την ύφεση. Και από την άλλη, όταν ξέρω... είναι στην αντιπολίτευση, το αντιλαμβάνονται. Μόλις πάνε στη συμπολίτευση, το ξεχνάνε. Το βλέπουμε συνεχώς τα τελευταία 7 χρόνια, δεν είναι. Έτσι είναι. Κλείνοντας, Ηλία, μια προσωπική ερώτηση. Ως Έλληνας πολίτης, υπάρχει ελπίδα? Είμαστε 7 γεμάτα χρόνια ύφεσης αυτή η χώρα. Έχει σπάσει, νομίζω, ιστορικά ρεκόρ στην Ευρώπη. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη. Ποια είναι η λύση και η εναλλακτική πολιτική? Δηλαδή, τώρα για παράδειγμα, πήγε ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω τι πήραμε από το Eurogroup, δεν ξέρω αν πήραμε τη δόση, νομίζω ότι δεν την πήραμε. Δεν πήραμε μια υπόσχεση για το κρέος, όσο είναι σε εξέλιξη οι γερμανικές εκλογές και η προεκλογική περίοδος. Πότε θα λήξει όλο αυτό? Πότε θα πάρουμε ανάσα? Οπότε θα λήξει, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με ασφάλεια. Μιλάνε και οι ίδιοι πολιτικοί, μιλάνε για πολλά χρόνια μετά. Πρακτικά, αυτή την άποψή μου, θέλω να είμαι άνθρωπος αισιόδοξος. Mm-hmm. Οπότε πάντα πιστεύω ότι υπάρχει μια λύση, υπάρχει φως στο τούνελ. Η μόνη λύση πρακτικά είναι η ανάπτυξη. Θα πρέπει αυτό το κράτος να ανασυνταχθεί, να δει τι δυνάμεις έχει. Έχουμε μια τεράστια βιομηχανία που λέγεται τουρισμός. Mm-hmm. Και μάλιστα ανταγωνιστικά σε σχέση με τους γείτονες είμαστε πολύ μπροστά πλέον. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή τη βιομηχανία, να δουλέψουμε σωστά τον τουρισμό μας, να πάρουμε ιδέες από άλλα κράτη το πώς δουλεύουν τον τουρισμό, πώς το δουλεύουν με την καλή έννοια. Ναι, ναι, ναι. Πώς καταλέγονται τους φυσικούς πόρους του κράτους που κατοικούν, τα αρχαία γενικότερα. Το πώς μπορείς να δημιουργήσεις έσοδα από τη βιομηχανία που έχεις να εκμεταλλευτείς αυτή τη στιγμή που είσαι σαν χώρα, ο οποίος είναι ο τουρισμός. Δεν υπάρχει άλλη λύση, ας πούμε, άμεσα. Και από εκεί και πέρα, όταν δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις να έχεις αναπτύξεις, να ξαναέρθουν τα χρήματα μέσα, να βρεθούν μετανάστες που θα θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας, να βρεθούν άνθρωποι από το εξωτερικό που θα θέλουν να πετύχουν στη χώρα, mm-hmm. σιγά σιγά θα αρχίσει να κινεί τη μηχανή. Ναι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αυτά τα απλά, τα αυτονόητα, τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Αλήθεια είναι, όταν μιλάμε τώρα για μέτρα, δηλαδή το αφορολόγητο. Μπορούν, δεν δηλαδή θέλουν κάποιοι άλλοι να μας αφήσουν να τα καταλάβουμε, δεν ξέρω. Απλά αναρωτιέμαι, στην Πορτογαλία ανάπτυξη, στην Κύπρο ανάπτυξη, σε όλη την Ευρωζώνη ανάπτυξη, μόνο εμείς μείναμε με αρνητικό, νομίζω. Στην Πορτογαλία, ουκιάσαντε, είχα την τύχη να είχα βρεθεί το προηγούμενο καλοκαίρι. Mm-hmm. Θαύμασα τον τρόπο το πώς δουλεύουν οι διαδικασίες του τουρισμού, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Και θαύμασα επίσης το γεγονός ότι πήγα να ψωνίσω σε ένα μαγαζί και με κυνηγούσε ο ιδιοκτήτης να μου δώσει την απόδειξη. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι δεν έχει κίνητρο να φοροδιαφύγει, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν βάζω στη σύγκριση ότι ο επαγγελματίας ο Πορτογάλος είναι πιο σωστός από τον Έλληνα. Δεν το συζητάω. Και ο Έλληνας, αν δεν είχε λόγο να φοροδιαφύγει, δεν θα το έκανε. Σωστά. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά δεν υπάρχουν ευχάρισες εξελίξεις παρά μόνο μικρές ανάσες στην ιδιωτική οικονομία περισσότερο, που πληρώνει το μάρμαρο της κρίσης, θέλω να πιστεύω. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία ακούμε περί αντιμέτρων που φέρουν δικαιοσύνη και ότι ουσιαστικά αυτά τα δις που έχουν επιβληθεί θα τα πάρουμε πίσω από... Δεν το αντιλαμβάνω. Θα τα πληρώσουμε για να τα πάρουμε πίσω. Έτσι είναι. Προβλέπετε, θα τα πληρώσουμε το 19 για να τα πάρουμε πίσω το 20 αν τα πετύχουμε τους στόχους. Μάλιστα. Που νομίζω ότι κλείνοντας, αυτά τα πλεονάσματα είναι πολύ δύσκολο να πιαστούν σε μια ασθενική οικονομία, έχω την εντύπωση, που θέλει το φιλί της ζωής για να πάρει μπροστά. Αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει για υπουργός οικονομικών. Άνετα. Θα πάρω πρώτα τηλέφωνο τον Αυτιά να βγω να τα πω. Λοιπόν, Ηλία, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Καλό απόγευμα. Ήταν και σε παρακολουθούμε. Ωραία. Με ενδιαφέρον πάντα να ξέρεις τοποθετήσεις σου σε όλα τα κανάλια. Ευχαριστώ που σε τιμούν. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.